Καλώς σας βρήκα. Είναι η πρώτη διοργάνωση, η πρώτη δράση του 2022 για θέματα αθλητισμού. Και είμαι πολύ πραγματικά αισιόδοξος για ένα νέο χρόνο και για τον αθλητισμό, αλλά για τη χώρα μας συνολικότερα. Αισιόδοξο, φωτεινό, δυναμικό και πολύ εξελισσόμενο. Σήμερα υπεγράφει εδώ πέρα η έδρα της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Handball. Μια πολύ σημαντική ημέρα για τον άθλιο, μια πολύ σημαντική ημέρα για τον αθλητισμό συνολικά. Μιας και αυτό, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα τα οποία περιέγραψα στο χαιρετισμό μου και στην τοποθέτηση που έκανα νωρίτερα, προσδίδουν κύρος, δημιουργούν δρόμους ανάπτυξης αλλά και ανάδειξης της χώρας μας και της όμορφης Ελλάδας και ιδιαίτερως του όμορφου ναυπλίου. Τώρα, γιατί το handball, γιατί στο ναύπλιο. Πρώτα απ' όλα, ο ονομός σας είναι πυρήνας handballικών ομάδων. Έχετε τον Πολυνίκη, αλλά έχετε και το Διομήδη του Άργους. Ομάδες οι οποίες έχουν διεκδικήσει, έχουν φέρει τρόπε, έχουν φέρει διακρίσεις, μας έχουν κάνει όλους περήφανους. Και γιατί αλήθεια εδώ η έδρα της Ομοσπονδίας, της Μεσογειακής Ομοσπονδίας. Μα γιατί σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουμε ήδη εξελίξει, δηλαδή παράδειγμα διεθνή διοργάνωση Beach Handball το καλοκαίρι αυτό που έρχεται, η τρίτη παράκτη Μεσογειακή Αγώνες, που μέσα εκεί το handball θα έχει τη μυθική του πάλι, τη διεθνή διοργάνωση handball νέων την επόμενη χρονιά. Με την έδρα εδώ, αντιλαμβάνεστε ότι με μια δυναμική συνεργασία Δήμου, Περιφέρειας, Ομοσπονδίας Handball και τοπικών αθλητικών στελεχών της αθλητικής οικογένειας, είμαι βέβαιος ότι μπορεί να γίνουν πολλά και δυναμικά πράγματα. Και βέβαια, το πιο σημαντικό είναι ότι περνάμε από τη λογική, ξεφεύγουμε από τη λογική ότι πες σε πίτα να σε φάω. Δηλαδή, καθόμαστε με στρωμένα τα χέρια και περιμένουμε το κράτος να πληρώσει για να γίνει μια διοργάνωση. Όχι. Ενώνουμε δυνάμεις, βάζουμε το μυαλό μας και δουλεύει και πετυχαίνουμε με το μικρότερο κόστος τα καλύτερα σε ποιότητα, σε οργανωτικό επίπεδο, αθλητικά event. Και παρουσίασα και αποτελέσματα που είχαμε και προσφάτως. Δηλαδή, φέραμε στην Ελλάδα ξανά το Rally Ακρόπολης σε επίπεδο WRC. Μια καταπληκτική διοργάνωση κατά κοινή ομολογία, χωρίς οργανωτικά προβλήματα. Σε ελάχιστο χρόνο, μόλις 4,5 μήνες που είχαμε μπροστά μας, διοργανώσαμε. Και προσφάτως, ένα μήνα πριν, κάναμε και τον απολογισμό. Δημόσιο απολογισμό. Πόσο μας κόστησε και τι ωφέλη τελικά έχει για τη χώρα μας αυτή η μεγάλη διοργάνωση. Μας κόστησε 3 εκατομμύρια. Εκ των οποίων τα 2.100.000 που ήρθαν από τον ιδιωτικό τομέα, από τις χορηγίες. Και το κράτος, δηλαδή το Υπουργείο, έβαλε μόλις 900.000 ευρώ. Τι μας έφερε, σύμφωνα με την επίσημη μελέτη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που του είχαμε αναθέσει να το δουλέψει όσο χρειαστεί, με ό,τι στοιχεία ήθελε και μπορούσαμε να του προσφέρουμε, είτε εμείς είτε άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, κατέληξε σε ένα εξαιρετικό συμπέρασμα, το οποίο βεβαίως μέρος αυτής της μελέτης ανερτημένη και στην ιστοσελίδα της Motorsport Greece, ότι έφερε έμεσα και άμεσα για τη χώρα μας περίπου στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Τι πιο σημαντικό λοιπόν από το να μιλάς με στοιχεία, να μιλάς με νούμερα. Και τι πιο σημαντικό να έχει τις τοποθετήσεις των χορηγών, να σου λένε ότι θέλουμε, επειδή πραγματικά ο αθλητισμός αποτελεί όχημα για την ανάδειξη της εταιρείας μας, των προϊόντων που διαθέτουμε και θέλουμε με κάθε τρόπο να συνεργαστούμε. Τι πιο ωραίο από το να έχεις διαφανείς, καθαρές, σωστές συνεργασίες και μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Όλος αυτός λοιπόν ο συνδυασμός δυνάμεων, αυτοδιοίκησης πρώτου, δεύτερου βαθμού, πολιτείας, ομοσπονδιών και ιδιωτικού τομέα μπορεί να κάνουν θαύματα. Γι' αυτό το λόγο και είμαι πολύ αισιόδοξος και χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία και συγχαίρω τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο, φυσικά τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη, όλα τα τοπικά στελέχη και φυσικά την Ομοσπονδία Handball. Καλή επιτυχία, ευχές σε όλους για μια νέα δυναμική χρονιά που είμαι βέβαιος ότι θα περιέχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Να είστε καλά. Τάσος Κεβιδόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Κερδοσφαίρισης Ελλάδος. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, διότι σήμερα ολοκληρώνεται με τις υπογραφές η μεταφορά της έδρας της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας Κερδοσφαίρισης από τη Ρώμη στο Ναύπλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια διεθνής ομοσπονδία, η μοναδική στη χώρα και η μοναδική εκτός Αθηνών φυσικά, η οποία εκπροσωπεί 26 κράτη-μέλη και είναι συνδεδεμένα και άλλα 8 τα οποία συμμετέχουν στις διοργανώσεις. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη συνομοσπονδία μελών του αθλήματος, οι οποίοι είναι 34 περίπου χώρες οι οποίες συμμετέχουν
στα πρωταθλήματα της Μεσογειακής Ομοσπονδίας. Η έδρα μεταφέρεται στον Άφνιο για 3 χρόνια, μετά από συμφωνία η οποία έγινε με το Δήμο Ναυπλιαίων, τον οποίο φυσικά θερμά ευχαριστώ τον Δήμαρχο για την άμεσα ανταπόκριση την οποία έγινε, με την βοήθεια και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης της Ελλάδας. Για την περιοχή μας είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Η περιοχή μας, όπως γνωρίζετε, είναι μια περιοχή που έχει αναπτύξει πάρα πολύ το άθλημά μας, ειδικά ο Διομήδης που είναι και πρωταθλητής Ευρώπης το 12, αλλά και ο Πολυνίκης τα τελευταία χρόνια στον Άφνιο, και γενικότερα η περιοχή έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές δράσεις. Η εγκατάσταση εδώ της Μεσογειακής Ομοσπονδίας μας καθιστά ένα μεσογειακό κέντρο, το οποίο σημαίνει πάρα, πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, θα έχουμε 2 τουλάχιστον αθλητικές εκδηλώσεις το χρόνο, μία στη Σάλα και μία στην Άμμο, ή εδώ ή σε άλλες περιοχές της Αργολίδας ή σε άλλες περιοχές του Πελοποννήσου. Είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίζουμε από καιρού εις καιρόν. Και πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις, δηλαδή σεμινάρια διαιτητών, προπονητών, τα κογκρέσα τα οποία θα γίνονται εδώ, τα οποία εκπροσωπούν ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, και φυσικά και πάρα πολλούς άλλους προσκεκλημένους, ομάδες κλπ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα διεθνή τουρνουά που γίνεται εδώ, όπως το Δαναών, γιατί θα έχει την άμεση πρόσβαση σε ομάδες από αυτές τις 34 χώρες, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τρομερή αναβάθμιση, και φυσικά για τις ομάδες μας, για τον Διομήδη και για τον Πολυνίκη, που θα υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή παιχτών αργότερα και παιχτριών που μπορούν να έρθουν και να παίξουν εδώ από διάφορες μεσογειακές χώρες. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα, όπως είπα, τον Δήμαρχο των Ναυπλιαίων και τον Περιφερειάρχη, τον Παναγιώτη τον Νίκα, και τον Γιάννη τον Μαλτέζο και τον Ματζούνη, τον Γιάννη, που βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να γίνει αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αθλητισμού, τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, διότι από την αρχή ήταν από τους θειασσότες αυτής της προσπάθειας να φύγει η Ομοσπονδία, να μην έρθει στην Αθήνα, αλλά να έρθει στην περιφέρεια, στο άθλημα, και φυσικά είναι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και αυτός περιφερειακός βουλευτής. Και βεβαίως να τον ευχαριστήσω, γιατί η σημερινή υπογραφή γίνεται και με την ευκαιρία, όπως ξέρετε, της επαναχρηματοδότησης των εραστεχνικών σωματείων από τα έσοδα του στοιχήματος, κάτι το οποίο ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της αθλητικής κοινότητας, το οποίο ικανοποιήθηκε επί υπουργίας του Λευτέρη του Αυγενάκη, και πραγματικά για μας είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Μια καινούργια αρχή λοιπόν. Σήμερα γίνεται πολύ σεμνά λόγω του COVID. Τους καταλαβαίνετε, δεν έγινε ούτε καν μια μεγάλη εκδήλωση. Δεσμευόμαστε όμως σαν Ομοσπονδία και σαν Μεσογειακή Ομοσπονδία ότι στο επόμενο μέσο διάστημα, όταν υπάρξουν οι συνθήκες υγειονομικές, θα γίνει ένα μεγάλο event εδώ, τουρνουά, όπου θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος παγκόσμιος, ο Δόκτωρ Μουσταφά Χασάν, τον οποίο επίσης ευχαριστώ, διότι ουσιαστικά ήταν μια δική του ιδέα αυτό που πραγματοποιήθηκε. Να πω ότι ο Δόκτωρ Μουσταφά Χασάν είναι ο ιδρυτής της Μεσογειακής Ομοσπονδίας ως Αιγύπτιος, και πιστεύω ότι μέσα στην Άνοιξη θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο event αθλητικό εδώ, το οποίο θα καταδείξει. Ξέχασα να πω και θέλω να το πω, ότι μέσα στη συμφωνία υπάρχει ένας ειδικός όρος, ο οποίος λέει ότι ο Δήμος Ναυπλιαίων εκπροσωπείται και προβάλλεται σε όλες τις εκδηλώσεις της Μεσογειακής. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι μέσα στο Φεβρουάριο ξεκινάει στην κοντά στην Άγκυρα ένα μεσογειακό τουρνουά, θα υπάρχει περίπτερο του Δήμου Ναυπλιαίων, και αργότερα στην Αλγερία που γίνεται μια Μεσογειάδα, που επίσης σε όλες τις εκδηλώσεις αυτές θα υπάρχει υλικό από την Πελοπόννησο, από την Αργολίδα και φυσικά από το Δήμο Ναυπλιαίων. Σημαντική η σημερινή εξέλιξη για τον Ναύπλιον αλλά και για όλη την Αργολίδα, με την έννοια ότι μεταφέρεται η έδρα της Ομοσπονδίας Handball Μεσογείου από την Ρώμη στο Ναύπλιο. Είναι μια αναγνώριση του ρόλου που παίζει το Ναύπλιο και σε τουριστικό επίπεδο και της ακτινοβολίας την οποία έχει. Είναι όμως ενδεικτική και της σημασίας που έχει το handball στην Αργολίδα. Μην ξεχνάμε ότι στην Αργολίδα υπάρχουν 2 σημαντικές ομάδες, ο Δάφνος Δεφής και όλας Διομήδης, αλλά και ο Πολυνίκης στο Ναύπλιο. Αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη έτσι εξάπλωση, και πιστεύουμε ότι αυτή η κίνηση, την οποία βεβαίως κυρίως επομίζεται ο Δήμος Ναυπλιαίων αλλά και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, δίνοντας 10.000 ευρώ κατέτος για συγκεκριμένα, ωστόσο, για την διενέργεια αθλητικών διοργανώσεων, όχι μόνο στον Ναύπλιον αλλά σε όλη την Αργολίδα και σε όλη την περιφέρεια, νομίζουμε ότι θα συμβάλλουμε με τον τρόπο αυτό στη διάδοση του ωραίου αθλήματος του handball σε όλη την Πελοπόννησο. Ναι, είμαι ο Κώστας Σταματιάδης, είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας. Πολύ ευχάριστη η σημερινή εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντικό ότι ίσως, αν θυμάμαι καλά, είναι ο δεύτερος διεθνής αθλητικός οργανισμός μόνο που έχει έδρα στην Ελλάδα πλέον, σε μια ιστορική πόλη, για μας τους Έλληνες,
και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει ένα μπαράζ αθλητικών events στην πόλη του Ναυπλίου και στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο θα αναπτύξει και τον αθλητισμό, αλλά θα λειτουργήσει και αντίστροφα, με την έννοια ότι το Ναύπλιο θα διαφημιστεί πλέον σε όλη τη Μεσόγειο. Γιατί σε κάθε event που θα γίνεται και εκτός της πόλης του Ναυπλίου, σε κάθε χώρα, θα υπάρχει παρουσία από την πόλη του Ναυπλίου και θα διαφημίζεται και το Ναύπλιο ως τουριστικός προορισμός και αθλητικός προορισμός σε όλη τη Μεσόγειο. Αυτά είναι πολύ, πολύ σημαντικό το σημερινό. Τα είπαν και οι άλλοι προηγούμενοι, ο Υπουργός κτλ. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και ευχαριστούμε πολύ και τη φιλοξενία από την πόλη σας.